Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συμπόσιο στην Ηλία από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου με την διαδικτυακή και διαζώση συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων από την Ηλία, την Μεσσηνία, την Άρτα, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτεία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των Teachers for Europe, η επιστημονική και ανθρωπιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ελλήνων Δασκάλων και η πρέσβης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών νομών της Ελλάδας, δηλαδή Άρτας, Ηλίας, Μεσσηνίας, μαζί με τους Teachers for Europe, ένωσαν τις δυνάμεις τους και οργάνωσαν ένα πετυχημένο συμπόσιο με θέμα Teachers for Europe, Message to Europe, For Ecosystem Restoration. Το συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από την Δημοτική Κοινοφιλία Επιχείρηση Πύργου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαο Κοροβέση, ο οποίος στήριξε έμπρακτα τη διοργάνωση του συμποσίου και παραβρέθηκε ο ίδιος στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, κάνοντας μια ιδιαίτερη θερμή ομιλία, στην οποία αναφέρθηκε στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για την άνθηση του τουρισμού, αλλά και τις προσπάθειες που κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για να ενισχύσουν τις δράσεις αυτές. Να αναπτύξουμε το πνεύμα αγάπης και συμπόγειας πρέπει να υπάρχει απέναντι στο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι μόνο υποχρέωση του κράτους, είναι και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Δικαίωμα του κάθε πολίτη μέσα από τη θέση που το έχει να μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση και στον αγώνα που γίνεται προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα φυσικό οικοσύστημα ικανό να ανταπεξέλθει σήμερα και στο μέλλον, τις επόμενες γενιές και να προσφέρει τα μέγιστα γιατί αποτελεί το σπίτι μας και την γειτονία μας. Θέλουμε τη σημερινή ημέρα να δώσει όλους με το αγάπη που δίνουν, με το ενδιαφέρον τους, με τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εδώ, να τους επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον ότι το φυσικό περιβάλλον και κυρίως οι ενέργειες οι οποίες υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η αποξήρωση των δασών, η κλιματική αλλαγή που οδηγεί σε όλα αυτά, να βοηθήσουν προκειμένου όλοι εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε ένα διαφορετικό κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στην περίοδο του σχολείου και τη εκπαίδευση γενικότερα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και από εδώ εμείς η υπόλοιπη επινήλεια. Και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως ότι έχει έρθει και η επικεφαλής του προγράμματος να μας θυμίζει με την παρουσία της. Κάναμε ένα συμπόσιο με εισηγείς πολύ σημαντικές επιστημόνων και το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν οι μαθητές μας παρουσιάζοντας τα προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιήσει σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα Teachers for Europe, που πολλά από αυτά είχαν άμεση σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό για μας γιατί τουλάχιστον πολιτικά για την έχουμε δασκή πολιτική μεγάλη σημασία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και προσπαθούμε να βοηθήσουμε είτε με δράσεις εντροφητέσεων, κυρίως ομιλίες, έντυπα. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Δυστυχώς θα έχουν καταδικάσει να έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο δύσκολο έργο προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχουμε κάνει εμείς και πολλές φορές την κοιμία μας έτσι. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερη αυτή από εμάς. Πάντως εγώ τον νομό Ηλίας, εγώ τον βρήκα πολύ αλλαγμένο, είχα πολύ καιρό να έρθω και έχει αλλάξει προς το καλύτερο πάνω. Είναι ένας νομός πολύ καλύτερο. Δεν είναι επειδή είμαστε και από εδώ το χάλι να είμαστε και από εδώ, αλλά είναι ένας νομός που έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχει πολύ καλές κλιματικές και δυνατικές ενθέσεις. Γι' αυτό δείχνει το κατάσταση το οποίο κατάσταση. Γιώργο! Και βέβαια. Ο άξονα παραμένει ο ίδιο. Στην κόστα υπομονή παραμένουν ίδια κατάσταση. Αλλά σε φυσική ομορφιά σε αυτήν την εποχή. Και πολιτική να πάρει βοήθεια. Να έχει προβλήματα. Ωραία, τράβο. Γεια σα, γεια σα. Κυρία Βασιλιάδου, θα ήθελα μια χάρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Είμαστε στο σώμα, το πράγμα. Καλημέρα. Και κοντά, γεια σας. Θανάση. Καλώς βρήκαμε. Έχουμε την τιμή, όπως είπα, να έχουμε μαζί μας και την κυρία Διονυσία Θεοδόρα Βιασνοπούλου, που είναι βουλευτής Ηλίας και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία έχει περιβαλλοντική δράση σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, θα έλεγα, επίπεδο, γιατί έχει βραβευτεί και με το Green Star, το
πράσινο αυτό αστέρι και πολλές άλλες βραβεύσεις σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής πολιτικής. Και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας έχουμε μαζί στις εργασίες του συμποσίου μας, το οποίο διοργανώνουν οι Teachers for Europe, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Erasmus K3, το οποίο συντονίζεται από την κυρία Ζεράκη, η οποία είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός, στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Συγγνώμη. Για μας είναι ιδιαίτερη η τιμή που έχουμε εδώ την επικεφαλή του προγράμματος σε αυτό το συμπόσιο που διοργανώσαμε στη γη της Ολυμπίας και στο οποίο έχουμε σκοπό όλοι μαζί, η εκπαιδευτική Ambassador και η Teachers for Europe, να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο κατ' επέκταση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εγώ να σας ευχαριστήσω καταρχάς πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας καλωσορίσω και εγώ στο νομό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι ένας νομός με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, που είναι οι προστατευόμενες περιοχές ευρωπαϊκής αξίας, καθώς επίσης προστατεύεται και από άλλες διεθνείς συμβάσεις, όπως η υγροβιότοπή του από τη σύμβαση Ramsar. Άρα λοιπόν ο στόχος ο πρώτος της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πραγματικά να απορρυπάνουμε και να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα τα οποία έχουν υποβαθμιστεί. Και στη συνέχεια βεβαίως να προχωρήσουμε και στα άλλα στάδια της συντήρησης του οικοσυστήματος και σε άλλα στάδια επίπεδα προστασίας. Γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και για ό,τι κάνετε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον δασάρχη μας. Και βέβαια ξέρετε ότι ο ρόλος σας από εδώ και πέρα είναι ακόμα πιο σημαντικός και αναβαθμισμένος, καθώς η Ελλάδα θα ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των οικοσυστημάτων και την αναδάσωση, τη μεγαλύτερη αναδάσωση που θα έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Έτσι λοιπόν, όλοι εσείς, όλη η ομάδα που βρίσκεται εδώ, παίζετε πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Συνδυάζεται αυτή η μέρα περιβάλλοντος, αυτή η εβδομάδα περιβάλλοντος, η Green Week που κάνουμε όλοι, μαζί με τα 40 χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρότι το σκεπτικισμό που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, τη δεκαετία της κρίσης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά έχουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα για το περιβάλλον. Το πρώτο είναι ότι το ελληνικό δίκαιο περιβάλλοντος, η ελληνική πολιτική περιβάλλοντος και κλίματος έχει συνδιαμορφωθεί κατά κύριο λόγο από την ευρωπαϊκή πολιτική και οφείλουμε πάρα πολλά στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη τεχνογνωσία που μας έχουν δώσει για την αποκατάσταση της φύσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και τα δικά σας προγράμματα. Το Teachers for Europe είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι μια ένωση που τη χρειαζόμαστε. Και τώρα πλέον είναι μια πράσινη ένωση, κατά την έννοια ότι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο της Ευρώπης είναι ένα συμβόλαιο κλιματικό και περιβαλλοντικό. Γι' αυτό έχουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δίνει αρκετά χρήματα πια στα κράτη για να ανακάμψουν μετά τον COVID, μετά τον κορονοϊό, το οποίο η χρηματοδότηση στην Ελλάδα ανέρχεται σε 59 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν στη χώρα τα επόμενα 3 χρόνια και το 38% από αυτόν, άρα είναι πολύ μεγάλο ποσό, θα δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς πόρους, αλλά και πολύ καλή διάθεση και τη νέα γενιά να φτιάξουμε ό,τι είχε χαθεί σήμερα για τη χώρα και να φτιάξουμε μια Ελλάδα πραγματικά οικολογική, ισόρροπη, με υγεία για τους νέους, για τους νέους μας, κατά κύριο λόγο. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και επειδή το πρόγραμμα στην καρδιά έχει τη δημοκρατία, δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της αγοράς, με την έννοια της δημοκρατίας όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, να βάζει τον άνθρωπο και τον πολίτη, τον ενεργό μέσα σε όλη αυτή την έννοια, θα θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκδήλωση με τους Teachers for Europe και την Βουλή, την Ελληνική Βουλή που εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής δημοκρατίας. Και επίσης θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, αυτό που συζητήσαμε και χθες όλοι μαζί εδώ, ότι και τα σχολεία θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή την πράσινη διάσταση, να γίνουν πιο διαπλωματικά, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όχι τόσο ψηλά μέσα στα σχολεία, οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη φύση ήδη από το σχολικό τους περιβάλλον. Θα θέλαμε λοιπόν στο σχεδιασμό που θα κάνετε και με αυτές τις ευρωπαϊκές συνοδοτήσεις να το λάβετε και αυτό υπόψη. Θα τολμήσω να πω και στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής έκλεισε την τελευταία της συνεδρίαση στο πρόσφατο κύκλο με την
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είχαμε τη Γενική, γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Παιδείας, για να μας πει τις δράσεις τις οποίες κάνει το Υπουργείο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Θα σας καλούσαμε να έρθετε όποτε θέλετε στη συνεδρίαση της Βουλής και θέλουμε και εσάς και τα παιδιά. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου συντόνισε τις παρουσιάσεις των δράσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνδέθηκαν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Κλεοπάτρα Βασιλείου, Ambassador Teachers for Europe Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου Αθανάσιος Κατσίμπελης, η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Παλιάς Βέργας Ελένη Κανακάρη, έχτισαν μία γέφυρα συνεργασίας με κοινά έργα και κοινούς στόχους μαθητών και σχολείων, οι εργασίες των οποίων παρουσιάστηκαν στο συμπόσιο. Τις εργασίες του συμποσίου τίμησε με την παρουσία της και την ενεργό συμμετοχή της η κυρία Φωτεινή Ασδεράκη, καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ακαδημαϊκή εθνική συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, Teacher for Europe. Είμαι η Βασιλείου Κλεοπάτρα, είμαι συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ανήκω στο ΠΕΚΕΣ Υπήρου, με έδρα τα Γιάννενα. Το μήνυμά μου προς την Ευρώπη είναι τα λόγια του Ζεν Μονέ. Τίποτε δεν είναι δυνατό χωρίς ανθρώπους και τίποτε δεν έχει διάρκεια χωρίς θεσμούς. Σας ευχαριστώ. Την έναρξη του συμποσίου έκανε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ, η οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε. Με κεντρική θεματική του συνεδρίου το περιβάλλον και τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στο σύνολο του πληθυσμού, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό εκφράζει τις νεότερες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη συμβολή της εκπαίδευσης στη δημιουργία Ευρωπαίων ενεργών δημοκρατικών πολιτών. Τις εργασίες του συμποσίου χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πύργου Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος χαιρέτησε εκ μέρους του Δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου την πρωτοβουλία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πραγματοποίηση του συμποσίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Υπήρου Κωνσταντίνος Καμπουράκης. Θερμοί ήταν οι χαιρετισμοί των Διευθυντών Εκπαίδευσης Ηλίας Νικολάου Κλάδη, Άρτας Κλεοπάτρας Βασιλείου, Θεσπρωτείας Μαρίνας Μπέση, Μεσσηνίας Θεοφάνας Χιούτη, η οποία μάλιστα κατέθεσε την πρόταση στο επόμενο αντίστοιχο συμπόσιο να διεξαχθεί στη Μεσσηνία. Εμείς εδώ είμαστε σε ένα ειδηλιακό τοπίο στο Αλντεμάρ Ολύμπιαν Village και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αλντεμάρ, τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, για τη φιλοξενία. Εμείς δεν μαζεύουμε σκουπίδια, αλλά οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου παίζουν παιχνίδια ανακύκλωσης και γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή μέρα, την Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα K3 Erasmus Teachers for Europe, στο οποίο συμμετέχουμε στο σχολείο. Εγώ είμαι πρεσβευτής του προγράμματος εδώ στην Ηλία. Διοργανώσαμε ένα συμπόσιο με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας Teachers for Europe και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, από την Άρτα, από όλη την Ήπειρο, από την, και την υπόλοιπη Ήπειρο, από την Μεσσηνία. Και δίνουμε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, ως εκπαιδευτική μαζί με τους μαθητές μας, για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είχαμε την τιμή στις εργασίες του συμποσίου να έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς ομιλητές, επιστήμονες, οι οποίοι εξέφρασαν όλο αυτό τον προβληματισμό που υπάρχει στην εκπαίδευση για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και πώς μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Και έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας την υπεύθυνη του προγράμματος Teachers for Europe σε πανελλήνιο επίπεδο, την κυρία Φωτεινή Ασδεράκη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο συμπόσιο συμμετείχαν σχολεία με παρουσιάσεις υλοποιημένων προγραμμάτων. Αναλυτικότερα, το ένατο Δημοτικό Σχολείο Άρτας παρουσίασε το θεατρικό μύθος του Γεφυριού της Άρτας, όπου συμμετείχαν μαθητές της πρώτης τάξης και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κυρία Φωτεινή Τασούλα. Το νηπιαγωγείο Κλιματιάς Ιωαννίνων υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κυρία Μαρία Τοπολιάτη και θέμα «Γνωρίζω και προστατεύω τον τόπο μου» μέσω της εκπαίδευσης Team και εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Αηφόρο Σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας με υπεύθυνη την κυρία Ευσταθία Κάλια με θέμα «Η ελιά μας ταξιδεύει, αηφορία και τέχνη». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας με υπεύθυνο δάσκαλο τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλιάδη και θέμα
το οξυγόνο ως δικαίωμα και αναγκαιότητα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων δράσης. Το 24ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα 3 εκπαιδευτικοί, 47 μαθητές και τίτλος της θεματολογίας ήταν «Σώζω το νερό, σώζω τη ζωή». Το νηπιαγωγείο Συμβόταν Θεσπρωτείας με θέμα «Το νηπιαγωγείο απαιτεί θάλασσα καθαρή. Σώστε τη θάλασσα». Το Δημοτικό Σχολείο Ανέζα Σάρτας, μια ιστορία στο σκράτς, προβληματισμοί. Το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, My Robot Garden, Κατσιγιάννη Έφη και το νηπιαγωγείο Σταυροπηγίου Μεσσηνίας με θέμα «Αγαπώ το περιβάλλον». Αλλά και σχολεία που παρακολούθησαν τις εργασίες του συμποσίου, όπως το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, το Έκτο Δημοτικό Σχολείο επίσης από την Άρτα και το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κυρκυζατών. Το συμπόσιο ολοκληρώθηκε με περιβαλλοντική δράση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου, πραγματοποιήθηκε στην παραλία, όπου με εμψυχωτές τους δασκάλους Φώτη Παναγιωτάρα και Ανθήλια Τασοπούλου, οι μαθητές έπαιξαν παιχνίδια ανακύκλωση στην ακτή, δημιούργησαν πανό και μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσίας Θεοδόρας Αυγερινοπούλου και του δασάρχη πύργου Ηλίας Παναγιώτη Λάτα, φύτευσαν συμβολικά μία ελιά, σύμβολο της αιωνιότητας και της αειφορίας. Όλοι μαζί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έστειλαν το μήνυμα της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί και μας καλεί να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες, να κατανοήσουμε την ανάγκη για καθαρές μορφές ενέργειας και πράσινες τεχνολογίες, να βρούμε κοινούς τόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη μετάβαση. Η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο ενεργειακός μετασχηματισμός, η αξιοποίηση των αποβλήτων, η ανακύκλωση μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικά από τα μηνύματα που απίφθηναν οι εκπρόσωποι. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ανάπτυξη δηλαδή που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακινδυνεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, πρεσβευτές και Teachers for Europe, με επικεφαλή στην υπεύθυνη του προγράμματος Φωτεινή Ασδεράκη, εν ώψη της δεκαετίας για την ανασύσταση των οικοσυστημάτων, τόνισαν πως η Ευρώπη οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύσει και να επανορθώσει τις ζημιές που έχουν γίνει στη γη, διότι η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τις ενέργειες εκείνες που διαφυλάττουν το μέλλον του πλανήτη. Ναι. Εσείς βλέπατε στα πλάνα στην ΕΡΤ που έδειχνε ο εικονολήπτης μας τα παιδάκια από το Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου, έτσι δεν είναι, κυρία Κατσίμπελη, που κάνουν αυτές τις δράσεις σήμερα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σδεράκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε. Το πρόγραμμα Teachers for Europe είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σε αυτό συμμετέχουν εταίροι από την Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Μάλτα, την Κύπρο. Πάνω από 1.200 εκπαιδευτικοί. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βέβαια είναι οι πιο δραστήριοι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Στο επίκεντρο του είναι οι πολίτες και η δημοκρατία, η Ευρώπη των αξιών και πόσο πιο σημαντικό για τον πολίτη να είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον και να προστατεύει το περιβάλλον. Με αφορμή αυτό λοιπόν, αυτό το συμπόσιο αφιερώθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος με τους πολύ δραστήριους πρέσβεις εδώ που παρευρέθηκαν από την Ηλία, την πανέμορφη Ηλία, την Ήπειρο και τη Μεσσηνία. Ευχαριστούμε πολύ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που στήριξε αυτή την εκδήλωση. Πολύ ωραία. Και γενικά, αν ενώσουμε τις δυνάμεις όλοι μαζί, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία μας, οι περιφέρειες, οι δήμοι. Πάρα πολύ ωραία. Τότε νομίζω αυτή. Ότι η Ευρώπη θα αλλάξει και πραγματικά το ευρωπαϊκό περιβάλλον θα προστατευτεί.